Σημάδια μιας ακόμα εύθραυστης και εμβρυϊκής ανάκαμψης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των κρατήσεων στους ελληνικούς χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς εν ώψη Χριστουγέννων. Οι ορεινοί προορισμοί καλούνται να δουλέψουν φέτος υπό ειδικές συνθήκες και πρωτόκολλα για πρώτη φορά από το 2019. Πρόκειται για τα ξενοδοχεία που έκλεισαν πρώτα και ανοίγουν τώρα τελευταία, με τα περισσότερα μάλιστα να είναι συγκριτικά μικρού μεγέθους. Η έναρξη της χειμερινής σεζόν, κυρίως για τους ορεινούς προορισμούς που πραγματικά ήταν σε πολύ δύσκολη θέση τα τελευταία δύο χρόνια, η έναρξη της χειμερινής περίοδου που συνέπεσε με το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου είχε ένα πολύ θετικό πρόσημο και ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα πράγματα. Καθίσταται βεβαίως σαφές πως οποιαδήποτε επιδείνωση της διάθεσης των δυνητικών επισκεπτών να ταξιδέψουν εξαιτίας της πανδημίας μπορεί να εκτροχιάσει τις έστω και χαμηλές πληρότητες που αρχίζουν να καταγράφονται. Ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία του πως οι κρατήσεις για τα Χριστούγεννα θα ενισχυθούν περαιτέρω σταδιακά, όχι όμως στα προκρίσεις επίπεδα, και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις όπως αυτή της χειμερινής περίοδου 2021. Τα προμηνύματα για την περίοδο του Χριστουγέννου είναι επίσης θετικά, αλλά η αγωνία όλων εστιάζεται στις ενδιάμεσες περιόδους από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα και στην περίοδο θα επακολουθήσει μετά την περίοδο του Χριστουγέννων, όπου εκεί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και σε θέματα προβολής και προώθησης αλλά και προσέλκυσης επισκεπτών. Επί του παρόντος, ένα μεγάλο μέρος από τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει για τις γιορτές προέρχεται από δικαιούχους των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού και τουρισμού για όλους, καθώς οι προθεσμίες για την αξιοποίησή τους λήγουν στα τέλη του έτους.